τουριστικών εξόδων, κονδυλίων κτλ. Αλλά από την άλλη, να πω και κάτι τώρα, το οποίο επίσης το είπε ο κύριος Παπάς και πολύ σωστά το είπε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και εκβιασμοί σαλονιών και να βγαίνουν δημοσιεύματα και από υπόδικους εκδότες οι οποίοι απειλούν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με την οποία εντολή ότι θα τη ρίξουν. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα. Αναφέρομαι σε πρωτοσέλιδο. Ότι? Έτσι, ότι θα πέσει η κυβέρνηση κλπ. Δεν υπήρξε πρωτοσέλιδο, λοιπόν, θα πέσει η κυβέρνηση. Υπήρξε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εξίσου απαράδεκτα. Απλώς για την επιστολή που λέτε, ναι, υπήρξε μία επιστολή απάντηση η οποία καταλήγει να ξέρουν όλοι ότι δεν είναι προσωρινή. Κοιτάξτε, ότι είναι και προσωρινή. Και απάντησε και αυτό ήταν. Μίλετε τώρα. Αυτό δεν συνιστά, απειλή πάντως. Θυμόσαστε τώρα. Όταν σας έβανε πρωτοσέλιδο τον κύριο Τσίπρα. Να λέτε. Δεν σας άκουσα να λέει, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση τη διαπλοκή την έχει πολεμήσει. Πετε μου κάτι, τα κονδύλια θα τα ελέγξετε, θα τα σταματήσετε. Δεν σας άκουσα να λέτε για τη λίστα του Μπόριαν, για παράδειγμα, και χτες που είχαμε ολόκληρο θέμα στη Βουλή με αυτό, με το περίφημο κείμενο. Να σας πω, μισό λεπτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είπα το πρωί, ο κύριος Τσίπρας είπε, ο κύριος Μπόριανς μου στείλε μια επιστολή, μια επιστολή στα γερμανικά, η οποία λέει ότι ενημέρωσε ότι είχε συναντηθεί με τον Μπρόξενο δύο φορές, τρεις φορές και του είχε πει ότι δεν είναι μόνο τεχνική βοήθεια, είναι και για στοιχεία. Τον Νίκο τον Πλεξίδα, είναι και φίλος μου Σωστό. Ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων από συντή και πιθανές σύμφωνοι ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάς. Μάλιστα, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει λίστα όπως ακόμα. Πότε λέει ότι ταυτοποιήθηκαν αυτά? Δεν διαβάστε λίγο παρακάτω. Διαβάστε λίγο παρακάτω που ξέρετε γερμανικά. Ξέρετε γερμανικά, κυρία μου. Ξέρετε γερμανικά. Διαβάστε και παρακάτω τι λέει. Πότε ταυτοποιήθηκαν αυτοί? Πότε ταυτοποιήθηκαν? Αντικείμενο τη συζήτηση το 12. Το 12. Αντικείμενο συζήτηση ήταν πιθανές ενδείξεις για Έλληνες φοροφυγάς. Και κάτι δεν θέλεις να διερευνήσεις κάποιες ενδείξεις. Και τους ταυτοποιήσαμε το 15, λέει. Γιατί δεν το λέτε? Αυτό το λέει πιο πάνω. Γιατί το απέκρυψε ο κ. Τσίπρας, δηλαδή. Ανάλυση και αξιολόγηση. Αυτό λέγεται μισή αλήθεια. Λοιπόν, και ξέρετε, μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα μεγάλο ψέμα. Αφήστε τα τώρα αυτά. Λοιπόν, όχι, εσείς να τα αφήσετε. Ας πιάστε κανένα φοροφυγάδο που τους χαϊδεύετε. Μας κρύβει ο κ. Αλεξιάδης αυτούς που έβαλε στη ρύθμιση των εκατοδόσεων με τον εκατομμύριο και τους χάρισε τα πρόστιμα. 3,3 εκατομμύρια. Ο κύριος Παπασταύρου και η λίστα πήγε στους οικονομικούς εισαγγελείς. Και η λίστα άλλα. Αγκαλιάσατε ό,τι πιο διεφθαρμένο. Τις θεωρούσατε μη ελέγξιμοι εσείς. Εμείς αμέσως αρχίσαμε να ψάχνουμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Μη ελέγξιμοι. Πολύ γρήγορα, κύριε Οικονομέα, εγώ θα πω το εξής. Όχι, μισό, θα πω κάτι. Ναι, κύριε Καμπουράκη, επειδή. Επειδή, κύριε Βάκη, να ξέρετε το εξής. Το Βήμα και ο δημοσιογραφικός οργανισμός αυτός ήτανε πολύ πριν γεννηθεί και ο πατέρας και ο παππούς του Τσίπρα και ο δικός μου. Και δεν είναι τόσο εύκολα να λέμε ότι αυτό το πράγμα και ποιοι είναι αυτοί και τι είναι και τα λοιπά. Ελέγχονται όλοι, υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια δικαστική διερεύνηση, όλα εντάξει, αλλά δεν χρειάζονται απειλές ούτε από τη μία ούτε από την άλλη μεριά. Είπα εγώ καμιά απειλή, κύριε Καμπουράκη. Πώς εδώ είπατε ότι το αποκτήσα εγώ κακή εφημερίδα? Το δεσμήριο της αθότητας το σέβομαι πολύ περισσότερο. Δεν το σέβεστε. Έτσι από ότι το σέβονται άλλοι. Εντάξει. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι υπάρχουν υπόδικοι οι οποίοι δεν μπορούν να απειλούν. Την κυβέρνηση θα τη ρίξουν. Όλοι δικαιούνται να έχουν την άποψή του. Δεν θα πείτε εσεί ποιο δικαιούται, ποιο δεν δικαιούται. Με συγχωρείτε. Καταρχήν να μιλήσω και με τι δύο ιδιότητε και ω ως δημοσιογράφος και ως δικηγόρος. Τρέψτε μου, γιατί εδώ μπαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Σε ό,τι αφορά εκβιαστές και τέτοια, η δικαιοσύνη λειτουργεί. Έτσι, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι αυτό η δουλειά της κυβέρνησης είναι να κάνει διαφάνεια για το που είναι τα κονδύλια. Όχι. Απολύτως συμφωνώ. Με συγχωρείτε, κύριε Βάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το να λέμε όμως και να ποινικοποιούμε ή, εν πάση περιπτώσει, να στοχεύουμε και να βάζουμε στόχα στο γενικά δημοσιογράφους μέσα, δεν μ' αρέσει ο Καμπουράκης γιατί να μιλάει κατά της κυβέρνησης πολύ κτλ. Ξέρετε που πάμε? Σε ατραπό που μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια για την ελευθερία του τύπου. Ήδη το ξεκινήσατε με τις άδειες για τα κανάλια, ήδη ο Σπίριτσης με αυτό που είπε θα τακτοποιήσουμε τα ραδιόφωνα, ήδη ο Βερναρδάκης με αυτό που είπε αυτόνομη. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε στο σημείο, συγγνώμη να πω και εγώ τη κουβέντα. Μην παίξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ φτάσαμε στο σημείο. Ο Θεός θα μας φυλάει μετά. Έτσι, μετά ο οικονομέας θα είναι δημόσιος κίνδυνος γιατί κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, κυρία Βάκη. Δηλαδή, μην φτάσουμε εκεί. Γιατί ξέρετε τα όρια ανάμεσα στην δημοκρατία. Εδώ φτάσαμε στο σημείο ο φίλος μου ο Νίκος ο Βούτσης να λέει ότι φταίνε τα κανάλια για τις διαμαρτυρίες που έχουν οι αγρότες εναντίον στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δείξουμε εμείς. Δεν φταίει ο Μιχελογιαννάκης, ας πούμε, παράδειγμα, που έτρεχε στα χωριά και έλεγε: μην ψηφίστε. Μην πληρώσετε έμφυα. Μην πληρώσετε έμφυα και θα τον καταργήσω. Δεν φταίει ο Μιχελογιαννάκης, φταίω εγώ που το δείχνω. Κοιτάξτε, τώρα, αν θέλετε, μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι μα στοχοποιείτε όλους. Κύριε Βάκη, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Επιτρέψτε μου να πω πάρα πολύ επικίνδυνο. Τα κανάλια κινητοποίηση τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Ποιο είναι αντικειμενικό, ποιο δεν είναι. Όταν εσείς προπυλακίζατε άλλους και τα δείχναμε εμείς, όταν εσείς προπυλακίζατε άλλους, όταν ήσασταν αντιπολίτευση και τα δείχναμε εμείς, δεν είπε κανένας ότι φταίνουν τα κανάλια. Η αριστερά, κύριε Οικονομία, δεν προπυλακίζει. Διαμαρτύρεται μη βία και δημόσια. Ναι, ναι. Αυτοί που δέρνανε τους βουλευτές μας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν νοσηλευτεί. Δεν έχουν εσάς. Στις Αγίους Αναγύρους και πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας. Υπερβεί το χρόνο κατά πολύ. Καλημέρα σας.